Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών όσο και πανελλαδικά. Το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα κυμαίνονται στα 150 με 200 καθημερινά και όπως τόνισε ο νομίατρος κ. Αναστασιάδης, δεν ξαναείχαμε τόσα πολλά κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι επιμένουν να είναι υψηλά τα κρούσματα τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών όσο και πανελλαδικά. Χθες πιάσαμε πάνω από 200 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Πρώτη φορά περάσαμε τα 200 σήμερα σε βάση. Βλέπουμε ότι το τελευταίο 20ήμερο κινούνται τα κρούσματα μεταξύ 150 και 200. Είμαστε στα υψηλότερα επίπεδα που είχαμε ποτέ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αυτό συμβαίνει και πανελλαδικά. Και πανελλαδικά βλέπουμε ότι 6 με 8.000 κρούσματα κινούνται σε καθημερινή βάση, σε μερίσια βάση. Σημειώνει πως τη ραγδαία αύξηση των εμβολιασμών έχει παίξει καταλυτικό ρόλο η αύξηση κρούσματων και τα νέα μέτρα. Ένα άλλο καλό της υπόθεσης είναι ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει τόσο με τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί και τους θανάτους και με τα μέτρα που έχουν πάρθει, ο κόσμος κινείται να εμβολιαστεί και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι δόσεις του εμβολιασμού. Να πω εδώ ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών χθες που είδα γύρω στα 1.000 άτομα κινήθηκαν να εμβολιαστούν μόνο για χθες, φυσικά με την πρώτη, δεύτερη και τρίτη δόση, 1.000 άτομα. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοιον αριθμό έτσι να κινούνται να εμβολιαστούν, όπως και με την πρώτη δόση γύρω στα 300 εμβολιασμοί γίναν χθες. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αυτές τις μέρες, τελευταίες 7-10 μέρες που είναι και αυξημένα τα κρούσματα κινείται να εμβολιαστεί έντονα. Τόνισε ότι δύσκολα θα βρούμε πλέον ραντεβού για εμβολιασμό για την επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό προτείνει να κλείσουμε από τώρα το ραντεβού μας. Και να πω επίσης ότι δύσκολα θα βρεις ραντεβού τις επόμενες 6-7 μέρες. Δηλαδή τα ραντεβού τρέχουν σε υψηλό ρυθμό εμβολιασμού και δεν μπορείς εύκολα να κλείσεις ραντεβού. Έκανε λόγο πως θα έχουμε την τεχνητή ανοσία μέσω κρούσματων αλλά και τη φυσική ανοσία μέσω νόσησης. Έτσι θα κτιστεί η ανοσία στον πληθυσμό. Από τη μια πλευρά θα έχουμε την τεχνητή ανοσία μέσω των κρούσματων και από την άλλη πλευρά θα έχουμε τη φυσική ανόσηση και θα κινηθούν στα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα χτίζοντας μια ανοσία στον πληθυσμό, είτε φυσική είτε τεχνητή ανοσία. Τέλος, ο κύριος Αναστασιάδης ελπίζει τα υψηλά κρούσματα να συνεχίσουν για λίγες ημέρες ακόμα στις Σέρρες, καθώς πανελλαδικά θα αργήσουν να πέσουν. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί με υψηλά κρούσματα για λίγες μέρες ακόμα και σταδιακά να έχουμε την πτωτική τάση, τουλάχιστον στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, γιατί πανελλαδικά θα συνεχίσουν να υπάρχουν υψηλά κρούσματα. Γιατί η Αθήνα Θεσσαλονίκη έχει μεγάλο αριθμό πληθυσμού, εκεί θα αργήσουν να πέσουν τα κρούσματα. Θεωρώ ότι θα τραβήξει μέχρι το Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο. Αλλά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αν κινηθούν καλά τα πράγματα και ο κόσμος εμβολιαστεί, Νομίζω ότι μέσα στις γιορτές θα είμαστε αρκετά καλά. Αλλά με την προϋπόθεση να κινηθεί ο κόσμος να εμβολιάζει σε αυτό το ρυθμό και το επόμενο χρονικό διάστημα.